Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Διευρυμένη σύσκεψη θα έχει σήμερα ολόκληρο το οικονομικό επιτελείο στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να εξεταστούν όλα τα σενάρια για την έξοδο της χώρας στις αγορές. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα. Τέτα πραγματικά, σήμερα από ό,τι φαίνεται είναι μια κρίσιμη μέρα όσον αφορά την έξοδο, την πολυθρύλητη έξοδο της χώρας στις αγορές. Αλλά αυτό που ξέρουμε και σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες είναι ότι σιγά σιγά αποκρυσταλώνεται και το χρονοδιάγραμμα αλλά και οι όροι. Επειδή όχι της κυβέρνησης όπως φαίνεται είναι να έχει βγει η Ελλάδα στις αγορές μέχρι και τις 20 Ιουλίου προκειμένου να πάρθουν τα χρήματα αυτά ώστε να χρηματοδοτηθούν παλαιά ομόλογα. Το ζητούμενο είναι, και αυτό έχει και μια πολύ μεγάλη πολιτική σημασία, να καταφέρει η κυβέρνηση, αυτό που θέλει δηλαδή, να αναχρηματοδοτήσει το ομόλογο Σαμάρα, το οποίο βγήκε το 2014, ήταν ένα τριετές ομόλογο, το οποίο θέλει να το, αυτό ήταν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, θέλει να πάρει 1,5 δις παραπάνω, αλλά αυτό που θέλει να κάνει είναι να βγει για ένα πενταετές ομόλογο, ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ζητούμενο επίσης είναι να καταφέρει, και θα το προσπαθήσει πάρα πολύ και για συμβολικούς λόγους, η απόδοση του ομολόγου να είναι χαμηλότερη από εκεί που ήταν το ομόλογο Σαμαρά. Ήταν 4,85 η απόδοση του ομολόγου Σαμαρά. Οτιδήποτε κάτω από 4,80% απόδοση θα σηματοδοτεί και ένα πολιτικό όφελος για την κυβέρνηση, καθώς θα μπορεί να δημιουργήσει το αφήγημα ότι ναι, τα πράγματα έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα, έχουν επιστρέψει στην ομαλότητα. Από την άλλη, όμως, καταφέρει να πάρει και φθηνότερη χρηματοδότηση από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τώρα, το στοίχημα είναι αυτό, ένα από τα δύο στοίχηματα είναι αυτό, το ύψος δηλαδή του επιτοκίου, του απόδοση του ομολόγου. Το δεύτερο στοίχημα είναι το αν θα υπάρχει υπερκάλυψη. Και προφανώς θα είναι μεγάλο φιάσκο για την κυβέρνηση αν βγει στις αγορές και δεν πάρει τα χρήματα. Είναι αρκετά τα χρήματα, δεν είναι λίγα τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ που ζητά, δεν είναι και πάρα πολλά από την άλλη. Μιλάμε όμως για κάτι που ξεπερνά το όριο της πιλωτικής εξόδου, αν θέλεις. 5 δισεκατομμύρια είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Προφανώς επιτόκια πολύ ψηλότερα από ό,τι δανειζόμαστε από τον ESM, και αυτό είναι ένας αντίλογος ότι γιατί βγαίνεις να δανειστείς χρήματα από τις αγορές τώρα, όταν μπορείς να πάρεις από τον ESM και παίρνεις από τον ESM πολύ λιγότερα. Από την άλλη, όμως, δημιουργεί ένα δεδικασμένο ότι βοηθάει την ψυχολογία και ταυτόχρονα ανοίγει και το δρόμο, εφόσον γίνει σωστά, σε επιχειρήσεις αλλά και τράπεζες για να βγουν και αυτές με τη σειρά τους με ομόλογο κατά πάσα πιθανότητα από τον Σεπτέμβριο. Άρα, οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες, καθώς θα ξέρουμε και ουσιαστικά την ημερομηνία, αυτό που λέμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Κυρίως όμως για να δούμε στο διατάφτα επιτόκιο αλλά και ποσοστό υπερκάλυψης.